Στα όρια της υπερχείλισης βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα, αφού οι πολλές βροχοπτώσεις της φετινής χρονιάς αποδείχτηκαν κάτι παραπάνω από ευεργετικές. Τις τελευταίες ημέρες η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή, αφού χρειάζονται μόλις 49 πόντι για να υπερχείλισει η λίμνη ή αλλιώς 29 μέτρα νερού. Στις 22 του μήνα εξάλλου θα συνεδριάσει το συντονιστικό νομαρχιακό όργανο, καθορίζοντας και την έναρξη της αρδευτικής περίοδου. Συζητήσαμε να δούμε αν είναι εντάξει το αρδευτικό δίκτυο, το κλειστό δίκτυο Σμοκόβου, και όπου υπάρχουν προβλήματα να διορθωθούν, να επισκευαστούν όλες οι βλάβες, ώστε να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή να επισκευάσουμε το δίκτυο. Και κάναμε μια συζήτηση γενικώς του καλοκαίρι, πώς θα έχουμε μια ομαλή αρδευτική περίοδο και ώστε οι αγρότες να μην ταλαιπωρηθούν προς την άρδευση των χωραφιών. Υπάρχει και το νερό, είναι άφθονη φέτος, ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, αλλά πάντα στη διαδικασία ορθολογικής διαχείρισης του νερού θα γίνει με οικονομία και όχι σπατάλη του νερού όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Η εισρωή στη λίμνη Πλαστήρα φτάνουν τα 286 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και στη λίμνη Σμοκόβου τα 190.